του πρώτου θέματος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, καλώς ήρθατε. Κύριε Δασκαλάκη, καλώς ήρθατε στην συζήτησή μας. Κύριε Μπλέτσα, σας καλωσορίζω στο 5ο συνέδριο. Κύριε Πρόεδρε, είναι αυτονόητο ότι θα ξεκινήσω από εσάς τη συζήτησή μας, αλλά ενταγμένη στο πλαίσιο του συνεδρίου του θέματος και του αντικειμένου το οποίο καλούμαστε να συζητήσουμε. Τα πάγια προβλήματα του ΕΣΥ, όλοι τα λέμε και τα επαναφέρουμε κάθε φορά, είναι η κακή οργάνωση, οι ελλείψεις, τα προβλήματα σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, η ιδιαιτερότητα της χώρας μας που εκτός Αθηνών υπάρχουν μικρά νησιά από μακρισμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, η έλλειψη υποδομών σε όλες αυτές τις περιοχές. Τώρα έχετε στα χέρια σας ένα νέο εργαλείο που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε αυτή τη νέα δυνατότητα που σας δίνεται η κυβέρνησή σας ώστε να βελτιώσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει? Καταρχάς, κύριε Κούτρα, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετέχω σε αυτήν την συζήτηση με δύο εξαιρετικά διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι μάλιστα μας συμβουλεύουν στα ζητήματα που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το σύστημα υγείας της χώρας μας προφανώς και κουβαλάει πολλές παθογένειες από το παρελθόν, χρόνια υποχρηματοδότηση, έλλειψη συστημάτων αξιολόγησης, ελλείψη σε προσωπικό, ελλείψη σε υποδομές. Και όταν συζητάμε για το μέλλον της υγείας και την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε μια υποχρέωση να διορθώσουμε και βασικές αδυναμίες του συστήματος όσον αφορά πρόσθετες προσλήψεις, βελτίωση των υποδομών, διότι είναι πολύ καλό να συζητάμε για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει να διαγνώσουμε πιο εύκολα, ας πούμε, τον καρκίνο του δέρματος. Αλλά για τον ασθενή, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σήμερα στο Τζάνιο νοσοκομείο, σε ένα θάλαμο με άλλους 8 ασθενείς και χωρίς τουαλέτα, είναι πολύ σημαντικό να του παρέχουμε ποιοτικές και αξιοπρεπές συνθήκες νοσηλείας. Οπότε, χαίρομαι που θα συζητήσουμε σήμερα για το μέλλον της υγείας, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι έχουμε δρομολογήσει και ένα σχέδιο ανάταξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δίνοντας έμφαση σε βασικές υποδομές, δαπανώντας σημαντικούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για να ξαναφτιάξουμε τα κέντρα υγείας, για να ξαναφτιάξουμε τα τμήματα επειγών των περιστατικών των νοσοκομείων και φυσικά για να καλύψουμε ελλείψεις ως προς το προσωπικό, κυρίως το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτά ως προς τα άμεσα τα οποία πρέπει να γίνουν. Έρχομαι τώρα στο κύριο θέμα του συνεδρίου. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια επανάσταση που θα τα αλλάξει όλα. Και ακριβώς επειδή έτσι την αντιμετωπίζουμε, τη βλέπουμε ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να κάνει άλματα και να ξεπεράσει ενδεχομένως με έξυπνες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης άλλες χώρες που μπορεί να είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή, διότι πολύ απλά είχαν τη δυνατότητα να επενδύσουν περισσότερους πόρους σε διάφορα πεδία πολιτικής και ειδικά για τον τομέα της υγείας και για της ψηφιακής υγείας εν γέννη, διότι η ψηφιακή υγεία συνδέεται πολύ με τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε δρομολογήσει σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν πρώτα και πάνω απ' όλα να κάνουν με το πώς διαχειριζόμαστε με ασφάλεια, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, και προστατεύοντας πάντα προσωπικά δεδομένα, τα ίδια τα δεδομένα των ασθενών. Θα μας το πει και ο Κωνσταντίνος και ο Μιχάλης, τεχνητή νοημοσύνη χωρίς δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει. Τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται πολλά δεδομένα. Αλλά αυτά τα δεδομένα πρέπει να είναι ανώνυμα δεδομένα. Δεν μπορεί να έχει κανείς πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο κάποιου ασθενού, αν δεν έχει πραγματικό λόγο να το κάνει. Άρα, ξεκινώντας από εφαρμογές όπως το MyHealth App και καταλήγοντας τελικά σε έναν εξελιγμένο ιατρικό φάκελο του ασθενού, θα σας έλεγα ότι είναι υποχρέωση να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να μπορούμε να έχουμε μαζεμένες όλες τις πληροφορίες τις οποίες ανά πάσα στιγμή το σύστημα υγείας, ο θεράπων γιατρός, το ΕΚΑΒ αν γέννητο χρειαστεί να έρθει να σε περιθάλψει στο σπίτι, πρέπει να έχει στην διάθεσή του. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο γίνεται σε συνδυασμό με το πώς θα αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες και εντός των νοσοκομείων, ώστε να φύγουμε από το χαρτί και να πάμε σε μια ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών. Χθες, ας πούμε, βρέθηκα στην Κομωτινή, όπου αναπτύσσεται ένα από τα 3 υπερσύγχρονα νοσοκομεία
τα οποία χρηματοδοτούνται από τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος. Αυτά είναι νοσοκομεία με τελείως διαφορετικές διαδικασίες, στα οποία δεν πρόκειται να υπάρχει χαρτί. Άρα και το πώς ρέει η πληροφορία, η ψηφιακή πληροφορία μέσα σε ένα νοσοκομείο και πώς αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες υγείας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς για εμάς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο με συναρπάζει είναι το επόμενο βήμα ως προς τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, είτε αυτές έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο, παραδείγματος χάρη, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει, να βοηθήσει τον κάθε επιστήμονα σήμερα να αναλύει τη δομή μιας πρωτεΐνης για να κάνει φαρμακευτική έρευνα, πράγματα τα οποία χρειαζόντουσαν χρόνια για να γίνουν, τώρα μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα και από όλους και σε σχετικά χαμηλό κόστος, μέχρι την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για να μπορούμε, ας πούμε, να διαγνώσουμε τον καρκίνο του δέρματος. Παίρνεις μία φωτογραφία. Αν έχεις αρκετό υλικό αντίστοιχο, ένας αλγόριθμος μπορεί να σου υποδείξει αν αυτή η ελιά την οποία μπορεί να βλέπεις είναι όντως ύποπτη και πρέπει να εξεταστεί από έναν γιατρό. Δεν θα την καταστήσουμε ποτέ το γιατρό. Όμως η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να επεξεργαζόμαστε πολλά δεδομένα και να καταλήγουμε σε συμπεράσματα και σε προβλέψεις και σε διαγνώσεις που ενδεχομένως να μην μπορούμε σήμερα να κάνουμε με διαγυμνού οφθαλμού, αυτό είναι μία από τις πολλές επαναστάσεις που η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφέρει στον χώρο σχέδιο. Σταματώ εδώ γιατί όπως καταλαβαίνετε θα μπορώ να μιλάω πάρα πολύ, αλλά θέλω να ακούσω τους ειδικούς μας, αφού πω ότι ο Κωνσταντίνος είναι επικεφαλής μιας επιτροπής την οποία έχουμε κάνει στο δικό μου το επίπεδο για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα μας συμβουλεύει και στο ζήτημα του πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορα πεδία πολιτικής, αλλά και πώς θα αναπτύξουμε ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων που θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τέτοιες εφαρμογές σε συνεργασία ενδεχομένως με το κράτος, τις οποίες μπορούμε αύριο να τις εκμετρευτούμε. Και ο Μιχάλης βέβαια έχει αναλάβει κρίσιμο ρόλο ως πια πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Κύριε Δασκαλάκη, να έρθω σε ένα λοιπόν. Αφού πρέπει να επισημάνω την εξής ιδιαιτερότητα, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, δεν ξέρω πώς ο αλγόριθμος, ίσως ο κύριος Καραμίτσος, ο εκδότης του πρώτου θέματος, μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό, έβγαλε τρεις από τα Χανιά. Εσείς καταγωγή από τα Χανιά, ο κύριος Δασκαλάκης επίσης καταγωγή και ο κύριος Μπλέτσας όχι μόνο καταγωγή από τα Χανιά, αλλά γεννήθηκε και από τα Χανιά. Τώρα αυτό μάλλον συμπτωματικό είναι ή ο αλγόριθμος συνωμότησε για να το κάνει πραγματικότητα σε αυτό το πάνελ. Ήθελα να έρθω λοιπόν σε εσάς, κύριε Δασκαλάκη, να ρωτήσω το εξής. Τελικά, τι μπορεί να προσφέρει η τεχνική νοημοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη στο θέμα της υγείας? Μπορεί να συμβεί αυτό που είπε πριν ο Πρωθυπουργός, να καταργήσει τους γιατρούς, ή μπορεί να επεκταθεί και σε θέματα πέραν της οργάνωσης, καθαρά διαγνωστικά, που έχουν να κάνουν με την παρακολούθηση των ασθενών, με την επιλογή της αποτελεσματικότερης θεραπείας? Ναι, καλημέρα σε όλους και από μένα. Και κύριε Πρωθυπουργέ, έπρεπε να συνεχίσετε, γιατί μας τα είπατε πολύ αναλυτικά και πολύ σωστά, και αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να καινοτομήσει αυτό το τομέα. Είναι έτοιμη, έχουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει άλματα την τελευταία δεκαετία, και αυτά τα άλματα έχουν να κάνουν με το τι τύπου δεδομένα μπορεί να αναλύσει. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει ως ένα κομμάτι της και τη στατιστική, την πιο κλασική στατιστική, του πιο απλούς αλγορίθμους στατιστικής. Παρεμπιπτόντως, αν μπορεί κάτι να γίνει με αυτό το μεγάφωνο, θα βοηθούσε τη ροή της και τη συζήτησης. Θα το παρακαλέσουμε λοιπόν, αν μπορεί. Ναι, έχουμε θέματα με τον ήχο, νομίζω. Ναι. Αν δεν πει το MIT, δεν φτιάχνουν πράγματα. Έχει αντίλελο. Να βελτιώσουμε λοιπόν το θέμα του ήχου, αν μπορούμε. Να συνεχίσω ή να περιμένουμε? Μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι. Θα ξαναπώ.
Ωραία. Κύριε Δασκαλάκη, παρακαλώ. Ναι. Επανέρχομαι στο... Συνεχίζει ο ήχος, αλλά... Με ακούτε? Ακούμε κάτω το ηχείο. Πού εννοείται? Το πόντι μου δεν προσφέρεται, αλλά αν βγάλουμε τα μικρόφωνα θα μπορείτε να... Ίσως επειδή έχουμε δύο, δύο μικρόφωνα. Λυπούμαστε για αυτή τη μικρή αναστάτωση. Θα αποκατασταθεί ο ήχος, είναι προφανές, τίποτα δεν μένει άλυτο. Θέλετε να... θα διευκολυνθούμε αν... Μήπως υπάρχει κάποιο μικρόφωνο φορητό τουλάχιστον. Ναι, μήπως φορητό απλά... Ναι, να μας φέρετε ένα μικρόφωνο χειρός αντί για το... Τον κύριο Δασκαλάκη. Ένα, δύο. Μ' ακούτε? Όχι. Ωραία. Καλύτερα. Α. Ωραία. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλετε να έχετε λόγο? Θα ή αν μπορεί να επισέλθει σε τομείς όπως είναι η διάγνωση ή όπως είναι η πρόταση θεραπείας για ένα ασθενή και αν τελικά μπορεί να συμβεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, το μεταφέρω εγώ, η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους γιατρούς, ενδεχομένως όχι άμεσα, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον. Ναι, ας αρχίσω από το τέλος, το τελικό κομμάτι της ερώτησης και που θα επανέλθω στα αρχικά. Μάλιστα. Δεν θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει ποτέ τον γιατρό. Θα είναι συμπληρωματική του γιατρού, δεν θα αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Επανέρχομαι στην αρχή τώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει μεγάλη πρόοδο τη τελευταία δεκαετία, όπως όλοι παρατηρούμε, γιατί όλοι μας αλληλεπιδρούμε με τη τεχνητή νοημοσύνη πλέον καθημερινώς, σε βαθμό που μας εντυπωσιάζει. Τι έχει αλλάξει? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ευρύ πεδίο που έχει μια μεγάλη ιστορία. Αυτό που άλλαξε την τελευταία δεκαετία είναι ότι κατάφερε να ξεκλειδώσει το περιεχόμενο από τύπους δεδομένων τα οποία στο παρελθόν δεν μπορούσε να κατανοήσει. Αυτοί οι τύποι δεδομένων είναι, για παράδειγμα, οι εικόνες. Είναι κείμενο γραμμένο σε φυσική γλώσσα. Μέχρι πρότινος, η στατιστική επιστήμη ήθελε καλά οργανωμένα, καλά δομημένα δεδομένα. Πλέον, η τεχνητή νοημοσύνη ξεκλειδώνει όλο ένα και περισσότερους τύπους δεδομένων. Εικόνες, φυσική γλώσσα. Ο κύριος Πρωθυπουργός ανέφερε τα μόρια. Πλέον η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή να προβλέπει την τριδιάστατη δομή πρωτεϊνών, να καταλαβαίνει ιδιότητες μορίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή φαρμάκων. Αυτές οι δυνατότητες δεν υπήρχαν μία δεκαετία πριν ή υπήρχαν σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Και αυτές οι καινούριες δυνατότητες φτιάχνουν μια εικόνα για το πού μπορούμε να φανταστούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει την ιατρική. Δεν είμαστε ακόμα στο σημείο που η τεχνητή νοημοσύνη, ας πούμε, αυτές οι καινούριες τεχνολογίες εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό. Και εδώ είναι η ευκαιρία που προκύπτει στο μέλλον. Για να εφαρμόσουμε τεχνητή νοημοσύνη με αξιόπιστο τρόπο στην ιατρική, πρέπει να έχουμε αξιοπιστία της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτή η αξιοπιστία, για να χτιστεί, πρέπει να περάσουν οι τεχνολογίες από τα στάδια των κλινικών μελετών. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κατευθείαν τεχνολογία, ειδικά σε θέματα που αφορούν την υγεία των ασθενών. Ένα, δύο. Ναι. Χωρίς το παραδοσιακό μοντέλο του ότι περνάμε μια καινούργια τεχνολογία από κλινική μελέτη πριν την εφαρμόσουμε.
Τώρα, για να γίνει αυτή η ανάπτυξη αυτών των εργαλείων, χρειαζόμαστε, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, πολύ σωστά, δεδομένα. Τα δεδομένα είναι η πηγή από την οποία θα αντλήσουμε πληροφορία για να φτιάξουμε τη τεχνολογία μας και σε δεύτερο επίπεδο να την εφαρμόσουμε, να την τεστάρουμε κτλ. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δίνεται μία μεγάλη ευκαιρία. Αν θέλετε, ίσως το μεγαλύτερο καλό που έκανε όλη αυτή η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι όλοι μας προσέχουμε αυτό το χώρο και κατανοούμε το πόσο σημαντικά είναι τα δεδομένα. Και η ευκαιρία που παρουσιάζεται μπροστά μας είναι η συλλογή δεδομένων. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σχεδιάζει τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς. Αυτός ο ηλεκτρονικός φάκελος είναι μεγάλη ευκαιρία να τον κάνουμε σωστά. Σε άλλα συστήματα υγείας οι πληροφορίες για ασθενείς είναι πολύ κατακρεματισμένες και αυτό είναι πρόβλημα. Δημιουργεί μεγάλη τριβή στο να υπάρξει καινοτομία στην έρευνα, αλλά και στην εφαρμογή των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Σε μας παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή μια ευκαιρία να φτιάξουμε τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς με εναρμονισμένο τρόπο σε όλο τον πληθυσμό μας, αλλά όχι μόνο να φτιάξουμε τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, αλλά να φτιάξουμε και τα συστήματα που υποστηρίζουν την αποθήκευση αυτής της πληροφορίας με τρόπο που να μπορούν να δοκιμαστούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή δεν αρκεί να μαζεύουμε δεδομένα, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και συστήματα τα οποία να μας βοηθούν να κάνουμε A-B testing τεχνολογιών, να γίνουμε μια χώρα η οποία καινοτομεί στο πόσο ετοιμότητα για τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει στο σύστημα υγείας της. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δούμε τις τεχνολογίες αυτές να εφαρμόζονται από την πρώτη μέρα, έτσι. Όπως έλεγα πριν, θα πρέπει να περάσουμε από τα στάδια τα παραδοσιακά. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Αν φτιάξουμε το σύστημά μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μαζεύουμε δεδομένα εναρμονισμένα σε όλο τον πληθυσμό μας και να φτιάξουμε συστήματα που υποστηρίζουν την έρευνα πάνω σε αυτά τα δεδομένα και τις κλινικές μελέτες πάνω στα εργαλεία που φτιάχνονται, μπορεί να γίνουμε ένα έθνος το οποίο καινοτομεί παγκοσμίως στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πω επιγραμματικά δύο τομείς άλλους που θεωρώ ότι είναι σημαντικοί. Θεωρώ είναι πολύ σημαντικός ο τομέας της γενετικής, να μαζεύουμε γενετικά δεδομένα σε όλο τον πληθυσμό. Αυτό μπορεί επίσης να πάει την Ελλάδα πολύ μπροστά σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή να υπάρχει γρήγορη ανίχνευση γενετικών ασθενειών από τα μωρά έως και σε ενήλικες. Να υπάρχουν γενετικές εφαρμογές και επίσης στην καρκινική θεραπεία. Και τέλος, αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το νοσοκομείο στην Θράκη, που ήταν στην Καμωτινή, αυτή είναι μια άλλη ευκαιρία, το πώς λειτουργεί στο να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα των νοσοκομείων μας. Πάντα, βέβαια, με γνώμονα τον ανθρώπινο παράγοντα που ανέφερα στην αρχή της απάντησής μου, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος έχει συναισθηματική νοημοσύνη, βλέπει πράγματα τα οποία δεν καταγράφονται στο χαρτί και τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την αλληλεπίδραση και την θεραπεία των ασθενών. Σας ευχαριστώ, κυρία Δασκαλάκη. Θα επιστρέψουμε σε εσάς και με άλλες ερωτήσεις. Θα ήθελα να περάσω το ρόλο στον κύριο Μπλέτσα. Θα σας δώσω το δικό μου μικρόφωνο, κύριε Μπλέτσα, μην ανησυχείτε. Ήθελα να αναφερθούμε στο στάδιο της πρόληψης. Κατά πόσον εκεί μπορεί να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη, όσον αφορά συνολικά τις απειλές στη δημόσια υγεία, ένα. Δεύτερον, όσον αφορά στις συγκεκριμένες ασθένειες του κάθε πολίτη. Και τρίτον, κατά πόσο μπορεί να συμβάλλει στο θέμα της δημιουργίας των φαρμάκων. Ήθελα να θα πάω λίγο και θα συνεχίσω από αυτά που έλεγε ο Κωστής
Το 2019 με είχε φωνάξει ο τότε Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με είχε ρωτήσει αν θα έκανες ένα έργο στην Ελλάδα στο δικό μας τομέα, ποιο θα ήταν αυτό. Του είχα απαντήσει τότε η ψηφιακή φάκελη υγείας. Όχι τόσο για την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είχε αρχίσει ήδη να κάνει εμφανή την παρουσία της. Τα πρώτα διαγνωστικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είχαν ήδη δημιουργηθεί. Είχε ήδη κερδίσει τους δερματολόγους στη διάγνωση του μελανόματος από το 2017. Βλέπαμε που πήγαιναν τα πράγματα, αλλά γενικά η ψηφιακή φάκελη υγείας είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Από εκεί και πέρα, πλέον είναι όριμες οι εφαρμογές στη διάγνωση, στην έγκαιρη διάγνωση και στην πρόληψη. Και έρχεται και κολλάει πάρα πολύ καλά στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, παράδειγμα στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, ο οποίος 9 στις 10 περιπτώσεις μπορεί να γίνει απλώς μία η άσημη νόσος, εάν όμως διαγνωστεί έγκαιρα. Σε αυτό το επίπεδο, μάλιστα, έχουμε κάνει και κάποιες προσπάθειες στην Ελλάδα, σαν MIT, να φέρουμε κάποια από τα διαγνωστικά που δημιουργήσαμε πριν πολλά χρόνια εκεί πέρα, στο εργαστήριο του Κωστή, στο Σισέιλις, η συνάδελφός του, η Ρεγκίνα Μπαρζιλέη, η οποία γνώσισε ίδια και είδε ότι παρόλο που φαινόταν ο όζος 4 χρόνια πριν από την διάγνωσή της, ο γιατρός δεν μπορούσε να το δει, γιατί ήταν πολύ μικρός. Ένα μοντέλο όμως τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδευμένο με όλες τις μαστογραφίες από το Mass General, το οποίο είχε σύστημα ηλεκτρονικών φακέλων υγείας για πάρα πολλά χρόνια και έτσι η συλλογή αυτών των δεδομένων για να εκπαιδευτεί το μοντέλο ήταν πολύ εύκολη. Και δημιουργήθηκε αυτό το μοντέλο, ένα πολύ απλό μοντέλο, το οποίο δεν χρειάζεται και τεράστια υπολογιστικά συστήματα, που μπορεί να προβλέψει με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, να βοηθήσει το γιατρό στην έγκαιρη διάγνωση. Σου δίνει ένα σκορ ρίσκου. Έτσι ώστε εσύ ως γιατρός να αποφασίσεις πότε πρέπει να ξαναέρθει η ασθενής για επανεξέταση. Ποιοι ασθενείς είναι υψηλού ρίσκου, ποιοι ασθενείς είναι χαμηλού ρίσκου. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Διότι όταν πάμε να βγάλουμε σε επίπεδο δημόσιας υγείας μία οδηγία για τον καρκίνο του μαστού, φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι μην έρχεστε κάθε χρόνο, ελάτε κάθε 2 χρόνια, για τον απλούστατο λόγο ότι με κάθε χρόνο μαστογραφία, οι γυναίκες που θα νοσήσουν εξαιτίας της έξτρα ακτινοβολίας, τη μαστογραφία, είναι περισσότερες από αυτές που θα σώσουμε με κάθε χρόνο. Αν έχουμε ένα εργαλείο, λοιπόν, σαν αυτό, το οποίο εξατομικευμένα μας λέει πότε πρέπει να ξαναέρθει κάθε γυναίκα η επανεξέταση, καταλαβαίνετε ότι πολλαπλασιάζουμε την αποτελεσματικότητα. Τέτοια, λοιπόν, μοντέλα είναι όριμα πια και θα πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε, εφόσον, βέβαια, έχουμε τους ιατρικούς φακέλους υγείας. Για παράδειγμα, η επικαιροποίηση του μοντέλου που τρέχουμε αυτή τη στιγμή στον Άγιο Σάββα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε ήταν να μαζέψουμε όλα αυτά τα δεδομένα, τα οποία υπήρχαν σε διαφορετικά συστήματα, σε διαφορετικές τεχνολογίες κτλ. Αυτό προχωράει αυτή τη στιγμή και είναι πολύ ελπιδοφόρο για τη συνέχεια. Βάζοντας το άλλο καπέλο τώρα, του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, είναι προφανές ότι πρέπει να προσέξουμε την ασφάλεια των δεδομένων. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, οποιοδήποτε γιατρός ξέρει το ΆΜΚΑ οποιοδήποτε ασθενή, μπορεί να πάει να δει το φάκελό του. Προφανώς, σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα αυτή τη στιγμή και πρέπει αυτά τα δεδομένα πραγματικά να τα κάνουμε διαθέσιμα στους ερευνητές, διότι υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Και ζώντας σε Ελλάδα και Αμερική, θα πρέπει να ευλογούμε και λίγο τα γένια μας, για να δούμε ότι με όλα τα προβλήματα που έχουμε σαν χώρα... Έτσι σημαίνει ότι μπορεί κάποια στιγμή να έχουμε ένα κίνημα αντιεμβολιαστών, ένα κίνημα ανθρώπων που δεν επιθυμούν την τεχνητή νοημοσύνη να παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν την υγεία τους. Ελπίζω όχι. Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος των λουδιτών. Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, πολλοί κόσμος ανησυχεί
για τη δουλειά τους στο χώρο της υγείας δεν νομίζω ότι κανένας πρέπει να φοβάται για τη δουλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη, ίσα-ίσα που πολλοί κόσμος θα γίνει πιο αποτελεσματικός, για τον ίδιο λόγο που πολλοί κόσμος έγινε πιο αποτελεσματικός όταν ήρθαν οι τομογράφοι. Για παράδειγμα, που μας επιτρέπουμε να δούμε μέσα στο ανθρώπινο σώμα με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Το ίδιο κάνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι σε εσάς. Παρά την προσπάθεια που έχει καταβάλει η κυβέρνησή σας για τον εξυγχρονισμό του ΕΣΥ, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπουμε, και όχι μόνο στις τελευταίες, και στις προγενέστερες, ότι το θέμα υγείας μαζί με το θέμα της ακρίβειας είναι δύο πράγματα που στενοχωρούν τους Έλληνες. Μία λείπει ένα ασθενοφόρο, μία δεν υπάρχει ο γιατρός στην εντατική, μία συμβαίνει κάτι άλλο. Τι δεν πάει καλά, είναι κάτι αντικειμενικό ή κάνουμε λάθη στη διαχείριση αυτού του συστήματος που λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας για τους πολίτες μας? Καταρχάς, δεν έχω κρύψει ποτέ τις μεγάλες δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την ανάγκη για ένα μεγάλο άλμα στο μέλλον για να οικοδομήσουμε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό και την σύγχρονη τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά, όπως είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση, αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε δομικές παθογένειες του συστήματος υγείας, οι οποίες έρχονται από το παρελθόν και από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο εκ των πραγμάτων σε υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό είχε μείνει πίσω. Και γι' αυτό και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Πιστεύω όμως ότι χρειαζόμαστε και μια διαφορετική αντίληψη για το πώς βλέπουμε την υγεία συνολικά. Όταν ρωτάμε τους πολίτες για την υγεία και για τις κρατικές πολιτικές γύρω από την υγεία, σκέφτονται μόνο τα νοσοκομεία. Και έχουν ταυτίσει την υγεία τους με το νοσοκομείο. Έχουν ήδη δεχτεί δηλαδή ότι έχουν αρρωστήσει, ότι πάνε στο νοσοκομείο και βλέπουν κατάσταση στο νοσοκομείο που μπορεί να μην τους ικανοποιεί. Και δικαιολογημένα θα έλεγα σε έναν βαθμό, και αυτό και δεν υποτιμούμε καθόλου τη σημασία να ξαναφτιάξουμε, να φτιάξουμε καινούργια νοσοκομεία, να φτιάξουμε τα παλιά μας νοσοκομεία και δαπανούμε πολλούς πόρους σε αυτή την κατεύθυνση. Όμως αυτή η κυβέρνηση έχει επιχειρήσει και πιστεύω σε έναν βαθμό με επιτυχία να αντιμετωπίσει την υγεία πολύ πιο ολιστικά. Τι εννοώ ολιστικά? Να βάλουμε στην κουβέντα την πρωτοβάθμια φροντίδα, η οποία ήταν πάντα ο μεγάλος ασθενής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τον προσωπικό γιατρό και με μια ανάγκη να υπάρχει ένα πρώτο πλαίσιο παρακολούθησης όλων των πολιτών πριν κάποιος καταλήξει στο νοσοκομείο. Με τις προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες αποδίδω τεράστια σημασία. Ήμασταν με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη, και παρουσιάσαμε όλο το πλέγμα των προληπτικών εξετάσεων, οι οποίες ξεδιπλώνονται σήμερα από την ελληνική πολιτεία. Και εκεί πραγματικά συντελείται μια επανάσταση. Μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη την οποία έχουμε απέναντι στην ίδια μας την υγεία. Διότι όταν σήμερα έχουμε εντοπίσει 20.000 γυναίκες, οι οποίες και το εντόπισαν επειδή έκαναν μια μαστογραφία μετά από παρότρινση του ελληνικού κράτους, αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Πρώτον, διότι σώζουμε ζωές, και δεύτερον, διότι αντιλαμβανόμαστε την αξία της πρόληψης, της προληπτικής εξέτασης και ξεπερνούμε το φόβο. Γιατί υπάρχει φόβο σήμερα. Έχουμε στείλει 1.300.000 SMS και έχουν κάνει μαστογραφίες κοντά στις 400.000 γυναίκες. Το οποίο σημαίνει ότι πολλές δεν έχουν κάνει ακόμα το βήμα αυτό. Και αν πάω και ένα βήμα πιο πριν. Και εκεί βοηθάει πάρα πολύ και εκεί θα βοηθήσει πάρα πολύ η τεχνολογία, να αντιληφθούμε τη σημασία της πρόληψης, της δημόσιας υγείας και τι σημαίνει τελικά καλή ζωή, υγιεινή ζωή και πώς αυτά τα οποία θα κάνουμε σήμερα, που μπορεί να είμαστε υγιείς, θα μας βοηθήσουν να είμαστε υγιείς σε 20 με 30 χρόνια από τώρα. Αυτό είναι μια άλλη αντίληψη. Σήμερα μπορεί να είμαστε μια χαρά, αλλά αυτά τα οποία κάνουμε σήμερα ή δεν κάνουμε σήμερα, θα μας εξασφαλίσουν ότι θα είμαστε μια χαρά και στα 65, μας 75, στα 85. Και τι σημαίνει τελικά υγιής γύρανση σε ένα πληθυσμό που ούτως ή αλλιώς γερνάει. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή αντίληψης για το πώς βλέπουμε την υγεία συνολικά. Και αυτό έχει να κάνει και με την ευθύνη και την ενημέρωση του κάθε πολίτη. Και εκεί η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ με μια σειρά από εργαλεία. Δείτε, για παράδειγμα, το χάρτη, τα λεγόμενα wearables. Τεχνολογίες που φοράμε, ρολόγια, δαχτυλίδια. Θα έρθω και στη συνέχεια σε κάτι που είπε ο Μιχάλης, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα έχουμε μία αντίδραση απέναντι σε όλες αυτές τις τεχνολογίες. Γι' αυτό και χρειάζεται τόση ενημέρωση. Άλλαν, κάποιος μπορεί να παρακολουθεί εύκολα το ζάχαρό του.
και να αντιλαμβάνεται ποια τροφή εκείνη τη στιγμή αυξάνει τη γλυκόζη. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις αλλαγές, στις συμπεριφοράς. Αν παρακολουθεί κανείς τον ύπνο του. Ο ύπνος, όλοι ξέρουμε πια, ξέρουμε, μας το λένε οι ειδικοί, ότι είναι ο μεγάλος παραμελημένος παράγοντας για την υγεία μας σωματική και ψυχική. Αν παρακολουθούμε το πόσο αθλούμαστε. Όλα αυτά, σε όλα αυτά η τεχνολογία μπορεί πράγματι να μας βοηθήσει. Και εκεί έρχεται η παρατήρηση που σας έκανα πριν, ότι έχουμε τον τρόπο να κάνουμε μια επανάσταση. Προφανώς και πρέπει να φτιάξουμε και φτιάχνουμε τα νοσοκομεία μας. Και γιατρούς χρειαζόμαστε και γιατρούς στα νησιά χρειαζόμαστε και δεν πρόκειται ποτέ να έχεις υποκατάστατο για τον γιατρό. Ναι, αλλά το να μπορείς να έχεις μια καλή, όπως έχουμε σήμερα ήδη, καλές εφαρμογές τηλεϊατρικής, που να μπορείς να παίρνεις συμβουλές εξ απόστασης από ειδικευμένους γιατρούς σε ένα νησί που δεν μπορείς εκ των πραγμάτων να έχεις όλες τις ειδικότητες, είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη στην υγεία των ασθενών. Αν κάτι χρειαστεί, τρόπος η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να κάνει ποτέ αεροδιακομιδή. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Θα χρειαστεί να πας να τον πάρεις στον ασθενή αυτό, αν είναι κάτι επίγον, και να τον φέρεις σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Φάρμακα με ντρόουν μπορούμε να στέλνουμε όμως. Φάρμακα με ντρόουν μπορούμε και ήδη το δοκιμάζουμε αυτό στην Άξο και στις μικρές Κυκλάδες. Και κάτι τελευταίο για αυτό το οποίο είπε ο Μιχάλης, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία να το εξηγήσουμε με απλά λόγια, γιατί υπάρχει ένας φόβος για την τεχνολογία σήμερα. Το είδαμε και στα εμβόλια παντού. Και νομίζω ότι αν δεν μιλάμε με απλά και κατανοητά λόγια να εξηγήσουμε αυτό το οποίο είπε ο Μιχάλης, ότι όπως δεν φοβόμαστε το τομογράφο, και ήταν μια επανάσταση ξαφνικά που ήρθε πριν από 40 χρόνια, γιατί μπόρεσαμε να βλέπουμε μέσα στο σώμα μας ακριβώς τι γίνεται. Έτσι δεν πρέπει να φοβόμαστε και την τεχνητή νοημοσύνη. Αν υπάρχει, σήμερα κάνουμε μαστογραφία. Να χρησιμοποιήσω πάλι το παράδειγμα αυτό. Και βλέπουμε, μπορεί να δούμε έναν όγκο. Όμως, ένα σύστημα το οποίο, για να γυρίσουμε πίσω, τι θα έδειχνε αυτή η μαστογραφία πριν από 5 χρόνια. Και υπήρχε κάποια ένδειξη πριν από 5 χρόνια που ενδεχομένως ο γιατρός να μην την έβλεπε. Αν τροφοδοτήσω έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης με αρκετά δεδομένα, μπορεί αυτή τη διάγνωση να την κάνω πολύ πιο πριν. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνω διαγνώσεις αυτισμού. Πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Στα παιδιά. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν γκριμάτσες, συμπεριφορές που αν παρατηρήσω αρκετά παιδιά με αυτισμό, θα μπορέσω να βοηθήσω στη διάγνωση. Δεν θα υποκαταστήσω ποτέ το γιατρό. Όπως και δεν προβλέπω ότι θα πετάμε αεροπλάνα χωρίς πιλότους. Δεν θα ήταν δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά δεν το κάνουμε από πλευράς τεχνολογίας, δεν το κάνουμε για ευνόητους λόγους. Όμως είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εργαλείο. Γιατρός, τεχνολογία και, και η καλύτερη ενημέρωση του ίδιου του ασθενούς, του πολίτη δηλαδή, η φροντίδα για την υγεία του, που νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε μια πραγματική επανάσταση και να ξεπεράσουμε και τις φοβίες. Γιατί για όλα αυτά, ο ατομικός φάκελος του ασθενούς είναι προσωπικό δεδομένο. Και πρέπει να έχουμε πολύ αυστηρές δικλείδες του ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Ανώνυμα όμως τα δεδομένα αυτά, 500.000 μαστογραφίες, που δεν θα ξέρουμε ποιανού είναι, δεν ενδιαφέρεται ο αλγόριθμος αν ανήκει στην κυρία Αγαπηδάκη ή στην κυρία Κοτανίδη. Δεν την ενδιαφέρει αυτό. Ενδιαφέρει να έχει αρκετές μαστογραφίες αξιόπιστες με το ίδιο σύστημα, ώστε να μπορεί να τις επεξεργαστεί και να καταλήξει σε κάποια μεγάλα συμπεράσματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να έρθω σε εσάς, κύριε Δασκαλάκη. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είδαμε την περασμένη Κυριακή να προωθούνται μέθοδοι θεραπείας με βάση την τεχνητή νοημοσύνη σε νοσοκομεία στην Ελλάδα. Υπήρξε προβολή και διαβάζω από μία έκθεση ότι υπάρχουν τουλάχιστον 83 ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε θέματα υγείας επίσης στην Ελλάδα. Επειδή διαβάζουμε όλοι μας αυτά τα θαυματουργά που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο κοντά είναι η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο που αναπτύσσεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και στην Ευρώπη? Δεν είμαι αρκετά ειδικός για να σας απαντήσω αυτή την ερώτηση, γιατί δεν γνωρίζω τα προγράμματα αυτά στα οποία αναφέρεστε. Πόσο κοντά είμαστε να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης? Όπως σας έλεγα πριν, κατά τη γνώμη μου, η εφαρμογή πουθενά στον κόσμο δεν είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη σε μικρό βαθμό και σε ελεγχόμενο βαθμό.
Πιστεύω πάρα πολύ στη συμμετοχικότητα, δηλαδή στην συμπληρωματικότητα τεχνητής νοημοσύνης και ιατρού ή συστήματος υγείας. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει τον γιατρό, ας πούμε, στην διάγνωση. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση από τον γιατρό για την τελική απόφαση. Η τεχνητή νοημοσύνη, η αξιοπιστία αυτών των καινούριων τεχνολογιών, συγκεκριμένα των νευρονικών δικτύων, τα οποία είναι η επανάσταση για την οποία μιλάμε, μας δίνουν μια τεχνολογία που είναι αρκετά δυνατή, ωστόσο όχι αξιόπιστη. Αυτό τι δείχνει για το ποιες είναι οι σωστές εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας? Είναι εφαρμογές στις οποίες το να παράγεις μια διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολο έργο, αλλά να επιβεβαιώσεις μια διάγνωση να είναι πιο εύκολο έργο. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι αν υπάρχει μια χρονογόρα διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει ένας γιατρός, ένας άνθρωπος, για να πάρει μια απόφαση, να κάνει μια πρόβλεψη, αν είναι χρονοβόρα διαδικασία, μπορεί να αντικατασταθεί αυτή η διαδικασία από αλγόριθμο. Ωστόσο, πρέπει να είναι εύκολο να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Να πω κάτι πολύ πιο απλό. Το ChatGPT μπορεί να σου κάνει πολλά πράγματα με κείμενα. Μπορεί να του πεις, πάρε ένα άρθρο, γράψε μια περίληψη. Το να γράψει μια περίληψη ενός μεγάλου άρθρου είναι χρονοβόρα διαδικασία. Να επιβεβαιώσει ότι η περίληψη είναι ικανοποιητική είναι πιο εύκολη διαδικασία. Η τεχνολογία είναι εντυπωσιακή στο να πάρει ένα τεράστιο κείμενο και να σου φτιάξει μια περίληψη, αλλά μερικές φορές δεν το κάνει σωστά. Και εκεί έρχεται η συμπληρωματικότητα. Ότι αν είναι λοιπόν εύκολο ο άνθρωπος να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα ενός αλγορίθμου, το οποίο όμως θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να το παράγει ο ίδιος, αυτό είναι μια εφαρμογή. Αυτό δείχνει παραδείγματα εφαρμογής της τεχνολογίας. Άλλο παράδειγμα. Στο να καταλάβουμε την τρισδιάστατη δομή πρωτεϊνών, που είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα για το σχεδιασμό φαρμάκων. Το να παράγεις τρισδιάστατη δομή πρωτεϊνών είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Χρειάζεται κρυσταλλογραφία, υπάρχουν πολλές μέθοδοι, αλλά είναι πολύ χρονοβόρες. Αν έχεις ένα αλγόριθμο που σου προτείνει μια τρισδιάστατη δομή, που 90% των φορών είναι αξιόπιστη, αλλά όχι 100% των φορών, παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, γιατί μπορεί να σου βελτιώνει το χρόνο που χρειάζεσαι για να δοκιμάζεις διαφορετικά φάρμακα στη διαδικασία του σχεδιασμού φαρμάκων. Αλλά όπως έλεγα πριν, δεν μπορεί να γλιτώσουμε τελικά την κλινική μελέτη. Δηλαδή, ό,τι και να φτιάξουμε, η κλινική μελέτη είναι απαραίτητη. Σας ευχαριστώ, κυρία Δασκαλάκη. Κύριε Μπλέτσα, ήθελα να πάμε στο εξής. Υπάρχει περίπτωση να διαταραχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη η σχέση ασθενούς-γιατρού? Δηλαδή, έχουμε και τώρα το φαινόμενο κάποιος ασθενής με το που μαθαίνει ότι πάσχει από κάτι, μπαίνει στο διαδίκτυο και γίνεται γιατρός με βάση αυτά τα που διαβάζει. Όταν θα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε σε αυτό το στάδιο, αντί να συνομιλεί ο ασθενής με τον γιατρό, να συνομιλεί με την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο υπολογιστή του? Κοιτάξτε, σε σενάρια όπου δεν υπάρχει γιατρός εκ των πραγμάτων, ίσως αυτό να μην είναι κάτι κακό. Από την άλλη, η σημερινή τεχνητή νοημοσύνη, σε σχέση με τις προηγούμενες μορφές, ενώ οι προηγούμενες μορφές ήταν βασισμένες στη λογική, στην υπολογιστική λογική, επομένως τα αποτελέσματά τους λίγο ή πολύ μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι για την εγκυρότητά τους. Σήμερα βασιζόμαστε στην υπολογιστική στατιστική. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ απόλυτα σίγουροι ότι αυτό που θα μας πει η τεχνητή νοημοσύνη είναι σωστό. Επομένως, δεν μπορούμε ποτέ να βγάλουμε τον άνθρωπο από την διαδικασία. Μία βασική αρχή. Ίσως αργότερα, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή... σου, αυτό μοιάζει ελκυστικό για τον ασθενή από μια άποψη. Ναι, δεν είναι καλό όμως. Και υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος και υπάρχουν και πάρα πολλοί γιατροί του ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Όλοι μπαίνουμε σε αυτό τον πειρασμό και δεν είναι καλό. Είναι καλό να είναι ενημερωμένος ο ασθενής σε κάποιο βαθμό. Είναι καλό να ξέρει, όπως
με όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες αυτή τη στιγμή, να ξεχωρίσει την πληροφορία από το θόρυβο. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο στην ιατρική, αλλά σε όλους τους τομείς, αυτό θα το κάνει πολύ πιο δύσκολο, διότι παράγει ήδη πάρα πολύ περιεχόμενο, το οποίο στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι σκουπίδια. Να το πούμε πολύ απλά. Επομένως, συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Από την άλλη, σε συγκεκριμένες παθήσεις, αν θέλετε σε ψυχικές παθήσεις, το να έχεις κάποιον να συνομιλήσεις ανά πάσα στιγμή μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Και το ψάχνουμε αυτό και υπάρχουν ελπίδες στο συγκεκριμένο τομέα. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επιστρέφω σε εσάς. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση, η οποία έχει να κάνει και με τις δύο διακεκριμένους επιστήμονες που έχουμε μαζί μας, τον κύριο Δασκαλάκη και τον κύριο Μπλέτσα. Και οι δύο έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα, η πρώτη τους τουλάχιστον πτυχία είναι στην Ελλάδα. Μας έχει απασχολήσει όλο αυτό το διάστημα το περίφημο brain drain. Ξέρω ότι γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά σας τώρα να αναστραφεί αυτό και να πάμε στο brain gain. Είχατε στο παρελθόν εκφράσει την πρόθεση να εκπονήσετε ένα πρόγραμμα, να κάνετε μια προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Πού βρισκόμαστε, το βλέπετε εφικτό? Καταρχάς βλέπετε δύο διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι και οι δύο με τον τρόπο τους παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα, άσχετα αν μπορεί να μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Μην ξεχνάμε πια ότι σε μια εποχή όπου το κόστος της επικοινωνίας έχει ουσιαστικά εκμηδενιστεί και έχουμε άλλες δυνατότητες, το που κάποιος βρίσκεται εκείνη τη στιγμή δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Όμως, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δείχνουν ότι αρχίζουμε να έχουμε μια αναστροφή του brain drain. Και αυτό συμβαίνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πάρα πολλοί άξιοι νέοι άνθρωποι έφυγαν από την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης, κυρίως γιατί δεν έβρισκαν δουλειές, καλές δουλειές, ή γιατί η φορολογική επιβάρυνση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, η μισθή ήταν χαμηλή. Και τώρα διαπιστώνουν ότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής διάκρισης στην πατρίδα, στην Ελλάδα, από ό,τι είχαν πριν από 5 χρόνια. Αποδοχές δεν έχουν, κύριε Πρόεδρε. Τι είπατε? Αποδοχές δεν έχουν. Μην το λέτε αυτό. Και οι αποδοχές είναι πολύ καλύτερες. Και οι αποδοχές είναι πιο ανταγωνιστικές, ειδικά στους τομείς εκείνους που σχετίζονται με την τεχνολογία, όπου πρέπει να πληρώσεις καλά για να μπορέσεις να προσελκύσεις κάποιον αξιόλογο αναλυτή δεδομένων. Βεβαίως και οι αποδοχές δεν έχουν καμία σχέση με τις αποδοχές που υπήρχαν στο παρελθόν. Και βέβαια δημιουργείται και ένα οικοσύστημα από startups επιχειρήσεις, πάρα πολύ δυναμικό. Και μία από τις ερωτήσεις που έχω θέσει στην Επιτροπή Τεχνητής Νοημοσύνης είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να το υποστηρίξουμε ακόμα περισσότερο. Αυτές οι εταιρείες και πληρώνουν καλύτερα και έχουν και άλλα μοντέλα αμοιβής με stock options, με δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη. Με αποτέλεσμα η απασχόληση σε αυτές τις επιχειρήσεις, εφόσον πάνε καλά, να είναι και οικονομικά εξαιρετικά ελκυστική. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι το brain drain έχει ήδη αρχίσει και αντιστρέφεται. Και πολλές επίσης εταιρείες, μεγάλοι εργοδότες, πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες προσλαμβάνουν σημαντικό αριθμό Ελλήνων ή δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, πολλά από τα βιογραφικά τα οποία δέχονται είναι βιογραφικά από Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν πίσω, ειδικά στην τεχνολογία. Νομίζω ότι δεν θα έχει κάποιος δυσκολία να βρει μια καλή δουλειά σήμερα στην Ελλάδα. Ναι, σίγουρα μπορεί να μην πληρώνει όσα θα πλήρωνε στο εξωτερικό, αλλά δεν γυρίζει κανείς μόνο στην Ελλάδα για άμεσα συγκρίσιμες απολαβές. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αρκεί να μην υπάρχει χάσμα απολαβών. Έχουμε και σημαντικά φορολογικά κίνητρα πια για αυτούς οι οποίοι γυρίζουν από το εξωτερικό και ήταν φορολογικοί κάτοικοι για μία επταετία στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τις απολαβές ή τους φόρους. Έχει να κάνει και με τη γενικότερη πεποίθηση ότι παρά τις δυσκολίες η χώρα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τα δημόσια πανεπιστήμια μας, παρά τις δυσκολίες, εξακολουθούν και παράγουν εξαιρετικά ποιοτικούς στοιχειούχους. Και πρέπει βέβαια να στρέψουμε ακόμα περισσότερο την προσοχή μας σε εκείνες τις σχολές και σε εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα που ξέρουμε ότι θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Εξάλλου βλέπετε
από φύτους ελληνικών πανεπιστημίων, ελληνικών πανεπιστημίων οι οποίοι διακρίθηκαν στο εξωτερικό και τώρα με τον έναν άλλο τρόπο επιστρέφουν με κάποια ιδιότητα πίσω στην Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δασκαλάκη, είστε πρόεδρος της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα. Έχετε καταλήξει σε κάποιες προτεραιότητες, τι πρέπει να περιλαμβάνει, ποιες πρέπει να είναι για τη χώρα μας αυτές οι προτεραιότητες τεχνητής νοημοσύνης και αν η υγεία περιλαμβάνεται σε αυτές. Ναι, βέβαια και η υγεία περιλαμβάνεται σε αυτές. Η Επιτροπή μας έχει οργανωθεί στο να κοιτάξει και πολλούς τομείς του δημοσίου και πού υπάρχουν ευκαιρίες εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης και για το θέμα του οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης και επικεντρωνόμαστε και στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε άλμα στην καινούργια εποχή. Μπορώ να σας πω πολλά για αυτά που κάνουμε. Αν θέλετε κάποιες προτεραιότητες... Αν θέλετε να μας βάλετε λίγο στο πνεύμα και στις κατευθύνσεις που σκοπεύετε να ακολουθήσετε. Ναι, κοιτάξτε, μία σημαντική, αν θέλετε, οριζόντια πρόταση που κάνει η Επιτροπή μας έχει να κάνει με τα δεδομένα. Πώς η Ελλάδα γίνεται ένα έθνος το οποίο είναι πρωτοποριακό στο πώς συλλέγει δεδομένα, πώς έχει χαρτογραφήσει κιόλας, το ποια δεδομένα έχει στη διάθεσή του, πώς οργανώνει τη διακυβέρνηση των δεδομένων, γιατί όπως αναφέρθηκε και πριν, καλό είναι να συλλέγουμε δεδομένα και να χρησιμοποιούμε δεδομένα, ωστόσο δεν μπορεί να έχουν όλοι πρόσβαση ή όλοι τον ίδιο βαθμό πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι απαραίτητα για να κοινοτομήσουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, το έχουμε πει αρκετά σε αυτή τη συζήτηση. Επομένως, πρέπει να χαρτογραφήσουμε ποιες είναι οι πηγές δεδομένων που έχουμε ή που θα μπορούσαμε να αντλήσουμε δεδομένα, να τα οργανώσουμε, να φτιάξουμε δομές για το ποιος έχει τι τύπου πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και να στήσουμε πάνω σε αυτά τα δεδομένα μια στρατηγική για τη χρήση τους. Στο επίπεδο της υγείας αναφερθήκαμε πολύ στο πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα. Ας πούμε, στην κλιματική αλλαγή, πρέπει να καταλάβουμε ποιος μαζεύει δεδομένα. Τα δασαρχεία, οι περιφέρειες, οι δήμοι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πού βρίσκονται αυτά τα δεδομένα και πώς αυτά τα δεδομένα... Δεν μπορεί να είναι κατακαιρματισμένα, δεν υπάρχει κοινοτομία αν έχεις κατακαιρματισμένα δεδομένα. Πρέπει να τα χαρτογραφήσεις, να τα οργανώσεις, να τα κάνεις διαθέσιμα από πολλές πηγές δεδομένων να έχεις διαθεσιμότητα για να κάνεις καινοτομία και μια στρατηγική πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Αυτός είναι ένας τομέας που προτείνουμε. Υπάρχουν και άλλοι τομείς σημαντικοί. Ο άλλος έχει να κάνει με το brain gain, το πώς φτιάχνεις το ερευνητικό και το σύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό και σε αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός είναι ότι πράγματι υπάρχουν στους τομείς της τεχνολογίας υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Ωστόσο υπάρχει και ο υπόλοιπος πληθυσμός ο οποίος δεν ακολουθεί αυτές τις αμοιβές. Το θέμα είναι πώς δημιουργείς προγράμματα που κάνεις upskilling και reskilling του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού ώστε να μπορεί όχι να γίνουν όλοι τεχνολόγοι, γιατί αυτό είναι σε καμία περίπτωση δεν είναι η σωστή κατεύθυνση, αλλά πώς να ενσωματώσουν αυτές τις τεχνολογίες στις δικούς τους τομείς. Για να γίνουμε ένα έθνος καινοτομίας, πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε αυτές τις τεχνολογίες, πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σε διαφορετικούς βαθμούς ο καθένας μας στο δικό του τομέα. Ένας τρίτος τομέας στον οποίο επενδύουμε είναι ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να γίνεται με ηθικό τρόπο και η δημοκρατία μας πρέπει να προστατευτεί από την κακή χρήση της τεχνολογίας, την παραπληροφόρηση, στα deepfakes και σε άλλες τέτοιες τεχνολογίες. Πώς η Ελλάδα θα γίνει μια χώρα αναφοράς στο πώς σκέφτεται για την εφαρμογή
της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι τρία πράγματα από αυτά που προτείνω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέψτε να επιστρέψω σε εσάς για να κάνω την εξής ερώτηση. Επειδή ο κ. Δασκαλάκης για δεύτερη φορά έβαλε το θέμα των προσωπικών δεδομένων, έχουμε μπροστά μας και ευρωεκλογές. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα καλυφθεί να ψηφίσει η νέα Ευρωβουλή είναι ο νέος κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε πρόταση επ' αυτού. Μας έχει απασχολήσει. Χαίρομαι που μεταθέτετε τη συζήτηση και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι όντως έχουμε ευρωεκλογές σε λιγότερο από 4 εβδομάδες και φαίνεται, δεν ξέρω, εκτός από εμάς στην Δημοκρατία, κανείς να μην ενδιαφέρεται καθόλου για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Το καινούριο, το AI Act, καινούριος κανονισμός που θα αφορά την ρύθμιση της τεχνικής νοημοσύνης, αποτελεί ένα πεδίο έντονης διαβούλευσης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στο οποίο προφανώς η χώρα μας θέλει να συμμετέχει ενεργά. Για να το πούμε όσο πιο απλά λόγια γίνεται, θέλουμε να ενθαρρύνουμε την καινοτομία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θέλουμε να υπάρχει και ένα πλαίσιο τέτοιο ρύθμισης, έτσι ώστε να προστατευτούμε από τις αρνητικές επιπτώσεις. Θα χρειαζόταν μια πολύ μεγάλη συζήτηση ξεχωριστή για να συζητήσουμε για την σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί υπάρχει σίγουρα και αυτή και η Ευρώπη προσπαθεί να βρει αυτή την ισορροπία όπως τη βρήκε πρώτη με την γνωστή μας όλους GDPR που ήταν ο κανονισμός προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε μια εποχή όπου η Αμερική και η Κίνα φαίνεται να κινούνται με διαφορετικούς ρυθμούς. Και εκεί πάντα υπάρχει το ερώτημα, μα καλά θα μείνουμε εμείς πίσω και θα ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη όταν το αντικείμενο αυτό δεν φαίνεται να ενδιαφέρει τόσο πολύ τις δύο άλλες υπερδυνάμεις. Όλα αυτά είναι δύσκολα ερωτήματα. Θα συζητηθούν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά προφανώς και στον Τρίλογο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η χώρα μας προσέρχεται με συγκεκριμένη θέση και ένας από τους λόγους που έχουμε αυτήν την Συμβουλευτική Επιτροπή είναι ακριβώς για να μπορούμε να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά με έναν, θα έλεγα, ικανοποιητικό βαθμό ενημέρωσης και για το τι μας συμφέρει εμάς στην Ελλάδα, αλλά και για το πώς πρέπει να τοποθετηθεί η Ευρώπη συνολικά απέναντι στα θέματα αυτά. Διότι η Ελλάδα σήμερα δεν προσέρχεται στην Ευρώπη μόνο για να μιλήσει για το τι είναι καλό για τη χώρα μας. Έχουμε συνδιαμορφώσει ευρωπαϊκές πολιτικές σε πολλά επίπεδα. Και μιας και μιλάμε για την τεχνολογία, να θυμίσω ότι το Digital Certificate, το οποίο μας επέτρεψε να ταξιδέψουμε στην εποχή της πανδημίας, ήταν μια ελληνική επεξεργασμένη πρόταση και όχι η μόνη την οποία καταθέτουμε στην Ευρώπη. Οπότε θα είναι μια συζήτηση πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας πιέζουν από τη δικιά τους την πλευρά, οι πλατφόρμες, δηλαδή, για να το πούμε πολύ απλά, για όσο τον λιγότερη ρύθμιση. Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Πιστεύω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν. Πρέπει, ας πούμε, να δούμε, μιας και μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία, τις επιπτώσεις της πολύ μεγάλης επαφής των παιδιών και των εφήβων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάτι συμβαίνει εκεί, το βλέπουμε. Υπάρχει μια ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ προβλημάτων ψυχικής υγείας, η οποία τεκμηριώνεται πια από πολλές μελέτες. Τι σημαίνει αυτό και πώς το ελέγχουμε? Απαγορεύουμε πλήρως στα παιδιά μας μέχρι 18 να έχουν κινητό? Δεν θα γίνει. Υποχρεώνουμε ενδεχομένως τις εταιρείες τεχνολογίας και τις πλατφόρμες να λάβουν υπόψη στο σχεδιασμό των προϊόντων τους την ηλικία του χρήστη? Ναι, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να παρεύουμε πια στην καρδιά του αλγόριθμου. Κανονιστικά. Και πρέπει να το κάνουμε. Όλα αυτά, λοιπόν, για να επανέλθω στο διατάφτα, είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν την επόμενη μέρα. Και επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε ευρωεκλογές, ας μην σκεφτόμαστε μόνο τη μικρή, θα έλεγα, πολιτική κουζίνα και τα τρέχοντα της αντιπαράθεσης που νομίζω ότι κουράζουν και πολλές φορές τους πολίτες. Ας δούμε λίγο πέρα και τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος που έρχονται και πώς θέλουμε η Ελλάδα να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπλέτσα, θα έρθω σε εσάς. Είχατε κάνει την πρόβλεψη ότι τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα θα ζήσουν 100 χρόνια, θα ζουν κατά μέσο όρο περίπου 100 χρόνια. Ήθελα να ρωτήσω, εάν είχατε την αποφασιστική αρμοδιότητα να πείτε αν πρέπει να ιδρυθεί μια ιατρική σχολή ή μια σχολή πληροφορικής για να υπηρετήσετε αυτό το στόχο, τι θα προτιμούσατε, τι θα κάνατε?
Καταρχήν, δεν είμαι γιατρός, ούτε επιστήμονας υγείας, επομένως δεν έκανα εγώ την πρόβλεψη, τη διάβασα από άλλους και γενικά αυτή είναι ότι περίπου το προσδόκιμο αυτή τη στιγμή για κάποιο παιδί το οποίο δεν έχει κάποιο γενετικό πρόβλημα είναι κάπου στα 100. Μπορεί κάποιος να ζήσει μέχρι τα 100 χρόνια, αυτός που γεννιέται σήμερα, ακολουθώντας ό,τι ξέρουμε για τις καλές πρακτικές υγιούς διαβίωσης. Από εκεί και πέρα δεν θα έκανα ούτε ιατρική σχολή, διότι ήδη έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς στην Ελλάδα. Βλέπετε ότι τους εξάγουμε. Ένα από τα βασικά προϊόντα της Ελλάδας είναι γιατροί αυτή τη στιγμή που εξάγουμε προς τα έξω. Ούτε ηλεκτρολόγους θα έκανα, για τον απλούστατο λόγο ότι έχοντας πολύ καλή εμπειρία από τις διάφορες σχολές ηλεκτρολόγων, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το επίπεδο των μαθητών του Λυκείου, οι οποίοι μπαίνουν στις σχολές ηλεκτρολόγων μηχανικών που έχουμε πολλές, όχι αρκετές, αλλά έχουμε αρκετές, κάμποσες ανά την Ελλάδα, δεν φτάνουν για να βγάλουν το πρόγραμμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Επομένως, εκείνο που θα έκανα ήταν ότι θα πρόσεχα περισσότερο το Λύκειο. Το Λύκειο πρέπει να ξαναγυρίσει στο να ξαναγίνει ένα ουσιαστικό σχολείο, μια ουσιαστική εκπαιδευτική βαθμίδα και όχι απλώς ένα εξεταστικό κέντρο για το πανεπιστήμιο που είναι αυτή τη στιγμή. Η ερώτηση πάντως ήταν παγίδα, έτσι, υπό την έννοια ποιο είναι πιο χρήσιμο για να υπηρετήσουμε το στόχο της μακροζωίας και το στόχο των καλών γερατιών, των ποιοτικών γερατιών. Κοιτάξτε, αν μπορούσε ο καθένας να έχει το δικό του προσωπικό γιατρό συνέχεια, αυτό βοηθάει. Και αυτό βοηθάει στην Ελλάδα, ξέρετε, γιατί η πρόσβαση αυτή τη στιγμή στις υπηρεσίες υγείας είναι πάρα πολύ φθηνότερη από αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας άκουγα πριν την ερώτηση τον κύριο Δασκαλάκη αν θα πρέπει να φτάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ανάποδο. Αλίμονό μας αν κυνηγάμε να κάνουμε αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κάνουν όλο και λιγότερη πρόληψη. Ότι μην μπερδεύουμε το σύστημα υγείας με τις ιατρικές δυνατότητες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα πάρα πολύ καλό μέρος για να είναι κανείς από τη στιγμή που έχει ασφάλεια εκεί πέρα, το οποίο δεν είναι δεδομένο, ή αν έχει καλή ασφάλεια, και έχει μία πολύ δύσκολη πάθηση. Είναι ίσως το καλύτερο μέρος για να είναι κανείς. Αυτό επηρεάζει μία πολύ μικρή κατηγορία, ένα πολύ μικρό ποσοστό των συμπολιτών μας. Το θέμα είναι να μην φτάσεις ως εκεί. Και εκεί ακόμα και σήμερα η Ελλάδα τα καταφέρνει πολύ καλύτερα. Όταν μία επίσκεψη σε ένα παθολόγο κάνει 30 ευρώ στην Ελλάδα, στην επαρχία αυτή τη στιγμή, και όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει 300, ή μία μαγνητική τομογραφία εδώ είναι λίγες εκατοντάδες ευρώ και εκεί είναι αρκετές χιλιάδες, καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα ακόμα τα κάνουμε καλά και θα πρέπει να τα προσέξουμε. Και ειδικά στην πρόληψη. Το να ζήσουμε μέχρι τα 100 χρόνια είναι θέμα πρόληψης, δεν είναι θέμα θεραπείας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι σε εσάς. Θα ήθελα να αξιοποιήσουμε την παρουσία σας εδώ, να πάμε λίγο και στα πολιτικά και να ρωτήσω το εξής, ότι συνεκτιμώντας την εικόνα που έχει δημιουργηθεί ως τώρα στην προεκλογική προσπάθεια που γίνεται από εσάς και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχω διαπιστώσει ότι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι οι αναφορές την εκλογή των ευρωβουλευτών έχει μπει σε δεύτερη πλάνο. Και κυριαρχεί αυτό που κι εσείς έχετε πει με κάποιο τρόπο, ότι η σημασία οι εκλογές, η ψήφος της 9ης Ιουνίου έχει να κάνει με τη σταθερότητα της επόμενης μέρας. Τελικά, γιατί θα καλούνται να ψηφίσουν οι πολίτες της 9 Ιουνίου, για τα σταθερότητα της επόμενης ημέρας ή για την Ευρωβουλή? Μου επιτρέπετε πριν απαντήσω την ερώτησή σας να επανέλθω το προηγούμενο ερώτημα το οποίο κάνατε στον κύριο Μπλέτσα, θα είμαι πολύ σύντομος. Δεν νομίζω ότι κάποιος γνωρίζει τα μυστικά της μακροζωίας. Αυτό το οποίο ξέρει όμως με τα βεβαιότητος είναι ότι αν κάνει 5 πράγματα, θα ζήσει κατά μέσο όρο 15 με 18 χρόνια περισσότερο από ότι αν δεν κάνει κανένα από αυτά τα 5. Να μην καπνίζει, να πίνει λίγο, κατά προτίμηση κρασί και διελληνικό και όχι εισαγόμενο ουίσκι, να αθλείται, να προσέχει το βάρος του και να τρώει υγιεινά. Αυτά είναι 5 πράγματα τα οποία εξαρτούνται από εμάς. Όλοι έχουμε τις γονιδιακές μας προδιαθέσεις, υπάρχει εισοδηματικές αδικίες στην υγεία, πολύ μικρότερες στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να τονίσουμε αυτό, γιατί έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας δωρεάν για όλους. Δεν έχουμε τις ακραίες
ανισότητες που έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, όταν μιλάμε για την υγεία και σκεφτόμαστε τα νοσοκομεία, για να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Πέντε πράγματα που έχουν να κάνουν με το πώς, με τις δικές μας συνήθειες, τις καθημερινές, τα οποία εξασφαλίζουν περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Αισθάνομαι λίγο μερικές φορές ως ευαγγελιστής των θεμάτων δημόσιας υγείας, αλλά πραγματικά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα εξηγήσουμε με απλό κόσμο. Μα γι' αυτό πέντε χρόνια στο συνέδριο είστε πάντα εδώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι όμως πράγματα τα οποία πρέπει να τα εξηγήσουμε με απλά λόγια για να καταλάβουμε ότι τελικά είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν πολλά με τις δικές μας προσωπικές επιλογές, τα οποία επηρεάζουν, τονίζω, όχι μόνο το πώς ζούμε σήμερα, αλλά το πώς θα ζήσουμε και το πόσο θα ζήσουμε και τι ποιότητα ζωής θα έχουμε. Διότι, ναι, αν έχεις διαβήτη ή πάθεις μια νεφροπάθεια, μπορεί να ζήσεις. Τι ποιότητα ζωής όμως θα έχεις είναι άλλο σύστημα και δεν αναφέρομαι καθόλου στο κόστος στο σύστημα υγείας, το οποίο το κράτος έχει υποχρεώσει, το καλύπτει για οποιονδήποτε ασθενή. Άρα αυτό έχει να κάνει με την προσωπική ποιότητα ζωής και πώς την αντιλαμβάνω το καθένας. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Ψηφίζουμε για ευρωβουλευτές στις 9 Ιουνίου και για τη σύνθεση του επόμενου Ευρωκοινοβουλίου. Ψηφίζουμε όμως ταυτόχρονα για το πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να συνδιαμορφώσει τις νέες ευρωπαϊκές ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στον επόμενο ευρωπαϊκό κύκλο και το πόσο δυνατή θα ακούγεται η φωνή μας στην Ευρώπη και το πόσο θα μπορούμε να πρωταγωνιστούμε σε θέματα όπως αυτά στα οποία αναφερθήκαμε, αλλά και σε ζητήματα τα οποία μπορεί να άπτονται ακόμα περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ένα επόμενο ταμείο ανάκαμψης, αν θα έχουμε ή δεν θα έχουμε ένα κοινό αμυντικό ταμείο για να χρηματοδοτήσει κοινές ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες σε μια εποχή μεγάλων γεωπολιτικών ερωτηματικών και αστάθειών. Για το πώς θα διαμορφώσουμε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ψηφίζουμε με άλλα λόγια για να είναι ισχυρή η χώρα στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο και κατά προέκταση σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα το ισχυρότερο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο κέντρο δεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Και ναι, θέλει να διατηρήσει αυτά τα πρωτεία και να εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί σε αυτές τις εξελίξεις. Και αν οι Έλληνες πολίτες πιστεύουν ότι καλά τα καταφέραμε στην Ευρώπη τα τελευταία πέντε χρόνια, και νομίζω ότι καλά τα καταφέραν, έχουν λόγο να μας ανταμείψουν για τα ευρωπαϊκά, για την ευρωπαϊκή διάσταση των εκλογών. Έχουν όμως και οι εκλογές, μιας και αναφερθήκατε στην σταθερότητα, και μια εθνική διάσταση είναι μια εθνική κάλπη. Και από τη στιγμή που η αντιπολίτευση επιχειρεί να μετατρέψει αυτές τις ευρωεκλογές σε ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης, μιλώντας μόνο αρνητικά, και εμείς έχουμε υποχρέωση να σηκώσουμε το γάντι και να πούμε ναι, την επόμενη μέρα θέλουμε να εξακολουθούμε να είμαστε ισχυροί, ώστε με σταθερότητα να μπορούμε να προχωρήσουμε στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Μην μπλέκουμε, κύριε Κούτρα, τη σταθερότητα με τη στασιμότητα. Η σταθερότητα είναι η προϋπόθεση για μεγάλες αλλαγές. Όσο πιο ισχυροί είμαστε, τόσο πιο εύκολο θα είναι την επόμενη μέρα να πούμε διατηρούμε ακέραιη την πολιτική νομιμοποίηση την οποία είχαμε στις εθνικές εκλογές και προχωράμε να υλοποιήσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Γι' αυτό και επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτές τις εκλογές. Και αυτό θα σας έλεγα είναι και το ζητούμενο που αφορά την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι στις ευρωεκλογές ψηφίζουμε για τη θέση τελικά της Ελλάδος στην Ευρώπη και για το πώς θα έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη. Το σύνθημά μας είναι σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη. Και αυτό το πιο κοντά στην Ευρώπη έχει να κάνει και με αυτά τα οποία συζητήσαμε. Και υπάρχουν τομείς όπου μπορούμε να ξεπεράσουμε την Ευρώπη. Μιας και μιλάμε για την υγεία, μην ξεχνάμε την επιχείρηση ελευθερία. Ξεπεράσαμε τις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Από το πουθενά ήρθε η Ελλάδα, διοργάνωσε έναν άψογο εμβολιασμό ψηφιακά και είπανε, καλά, εσείς πώς το κάνατε αυτό τώρα που είστε, ας πούμε, η ψωροκόστενα της Ευρώπης. Και αποδείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Άρα αυτή η σύνδεση των μεγάλων ευρωπαϊκών προκλήσεων σε ένα κόσμο, το επαναλαμβάνω, με μεγάλη αστάθεια, δείτε τι γίνεται μόνο στη γειτονιά μας, ναι, απαιτεί ισχυρή φωνή της Ελλάδος στην Ευρώπη και απαιτεί και σταθερή κυβέρνηση στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δασκαλάκη, κύριε Μπλέτσα, θα ψηφίσετε με επιστολική ψήφο. Ξέρω ότι κυρίως η δραστηριότητά σας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αμερική ψηφίζω με επιστολική. Εδώ δεν ξέρω αν έχασα την προθεσμία. Αν δεν την έχασα, γιατί όχι. Αν την προθεσμία, την χάσατε. Οπότε δεν έχετε.
Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι Ελλάδα και μ' αρέσει και τη διαδικασία να πηγαίνω με την οικογένειά μου και να ψηφίζουμε όλοι μαζί, αλλά θα το δοκίμαζα, θα ήθελα να το δοκιμάσω. Κυρία Πλέτσα, εσείς. Εγώ ψηφίζω μόνο στην Ελλάδα, δεν ψηφίζω στην Αμερική, οπότε επειδή δεν ξέρω που θα είμαι στις 9 Ιουνίου, θα ψηφίσω με επιστολική ψήφο και να δώσω συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, διότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε και ήταν από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις και έγινε και με όλες τις διαβεβαιώσεις ασφαλείας που χρειάζεται να έχει. Να πω μια φράση, Κωνσταντίνη, να δανειστώ λίγο το μικρόφωνο. Πολλοί πολέμησαν την επιστολική ψήφο και φάνηκε αυτό και στη Βουλή όταν τελικά ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως που το σύστημα τρέχει και που φτάνουν οι φάκελοι και που διαπιστώνουν οι πολίτες πόσο απλό και εύκολο είναι να ψηφίσεις επιστολικά, δικαιώνεται αυτή η σημαντική θεσμική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και βέβαια η μεγάλη πρόκληση για την επόμενη μέρα και νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορεί πια να αρνηθεί αυτό το αίτημα είναι να βρούμε τους 200 βουλευτές που χρειάζονται και θα το κάνουμε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, ώστε να θεσμοθετήσουμε την επιστολική ψήφο για τους εκτός Ελλάδος συμπολίτες μας και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Νομίζω ότι εδώ ολοκληρώσαμε αυτόν τον κύκλο της συζήτησης. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο συνέδριο του πρώτου θέματος και της σελίδας υγεία μας για τα θέματα της υγείας. Εύχομαι καλή επιτυχία στην προεκλογική προσπάθεια που κάνετε και θα χαρώ βεβαίως να τα πούμε και στο μέλλον. Κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπλέτσα, ομοίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.